Και μιας και μιλούμε για τα κατεχόμενα και τις απαιτήσεις της Τουρκίας και τα δικαιώματα, όπως αναφέρουν των Τουρκοκυπρίων που παραβιάζονται, πάμε να δούμε τα δικαιώματα των δικών μας προσφύγων, τα οποία παραβιάζονται από το 1974. Έχουμε μαζί μας μέσω Skype τον πρόεδρο της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων, τον κύριο Λευτέρη Αντωνίου, και κοινοτάρχης στο Μάσαρι. Να τον δούμε, σας παρακαλώ. Κύριε Αντωνίου. Ναι, καλησπέρα κύριε Σελινόπουλε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, με αφορμή και την ανάληψη των καθηκόντων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αύριο να λαμβάνουν και νέοι υπουργοί, έχουμε νέα κυβέρνηση. Εσείς είστε πρόεδρος της Ένωσης των Κατεχόμενων Κοινοτήτων και είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζω και εγώ προσωπικά ότι σας πληγώνει πολύ περισσότερο από πάρα πολλούς το θέμα της απώλειας της μνήμης των κατεχομένων και της εντός εισαγωγικών αποξένωσης που νιώθει η νέα γενιά. Τι θα θέλατε να βάλει ως προτεραιότητα σε σχέση με το δικό σας αυτό θέμα ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει? Πρώτα απ' όλα, κύριε Σελινόπουλε, να σας ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και το κανάλι σας για την πρόσκλησή σας στην εκπομπή σας. Τιμή μας. Και να ευχηθούμε στον νέο πρόεδρο και στο κυβερνητικό σχήμα καλές επιτυχίες και σίγουρα για το καλό όλων των Κυπρίων και της πατρίδας μας. Σίγουρα εμείς οι πρόσφυγες, όπως πολύ σωστά το θέσατε κύριε Σελινόπουλε, διαχρονική απέτησή μας θα έλεγα από την όποια πολιτεία, και δει για τη νέα μας κυβέρνηση τώρα και τον νέο πρόεδρο, θα θέλαμε ναι να αποδοθούν τα δίκαια και να τονιστεί η αξιοπρέπεια αλλά και η ομαλή διαβίωση των εκτοπισμένων προσφύγων στην ελεύθερη μας Κύπρο. Γιατί εμείς, ο διακαής μας πόθος είναι να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα και να επιστρέψουμε αφέντες στον τόπο μας. Αυτό είναι το κύριο και το πρωταρχικό. Μέχρι τότε όμως, η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική στήριξη στους εκτοπισμένους πρόσφυγες και να τους αποδοθεί αυτό το στάτους, αυτή η αναδιάθρωση της προσφυγικής πολιτικής που να δίνει στον εκτοπισμένο πρόσφυγα το πραγματικό θύμα της τουρκικής εισβολής του 1974, αυτό που του αξίζει, δηλαδή μια φερεγγιότητα με τη σύνδεση του πρόσφυγα, του κατόχου της περιουσίας, με την κατεχόμενη περιουσία του. Και ναι, να αποδοθεί επιτέλους μια αποζημίωση για την απώλεια χρήσης. Θα πρέπει επίσης, πέραν της απώλειας χρήσης, να δοθεί ανάλογος συντελεστής δόμησης για στεγαστική βοήθεια για τα νέα, τα παιδιά μας. Θα πρέπει επίσης να γίνει επιτέλους μια καλή διαχείριση και να μπουν νέα κριτήρια για την απόδοση των τουρκοκυπριακών περιουσιών στους δικαιούχους, δυστυχώς εκτοπισμένους πρόσφυγες, και όχι όπου αλλού. Εκεί υπάρχουν μια σειρά άλλων. Μισό λεπτάκι να τα πάρουμε ένα-ένα. Το αίτημά σας για το συντελεστή δόμησης είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θυμάμαι από τη δεκαετία του 2000, για να μπορούν οι πρόσφυγες να χρησιμοποιούν το συντελεστή δόμησης. Παρ' όλα αυτά, περάσαν δύο δεκαετίες σχεδόν και δεν φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη που να βοηθάει ουσιαστικά τους πρόσφυγες. Σε ό,τι δε αφορά το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών που θέσατε τώρα, εδώ γίνονται έρευνες πλέον και είναι λειτουργοί κρατικών υπηρεσιών, θα κάτσουν στο σκαμνί, διότι ήδη και συγγενείς τους επωφελούνται από αυτό το φαγοπότι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σελινόπουλε, και είναι γι' αυτό που το θέτουμε με τόσο λεπτό τρόπο, θα έλεγα, ότι επιτέλους θα πρέπει να διαρθρωθεί η προσφυγική πολιτική και να μπουν τα πράγματα ξανά, έστω και ύστερα από μισό αιώνα, δυστυχώς δηλαδή, στη σωστή τους βάση. Ναι, η απώλεια, ο συντελεστής δόμησης ήταν ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημά μας, αλλά επειδή κύριε Σελινόπουλε βρίσκεται και στην προσφυγική πολιτική του νέου Προέδρου μας, γι' αυτό και το τονίζουμε και περιμένουμε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, ο προσφυγικός κόσμος, επιτέλους να πάρει σάρκα και οστά, όπως και το δίκαιο αίτημά μας για την αποζημίωση για την απώλεια χρήσης,
Και ως επιτοπλίστων και το τρίτο θέμα που θέσαμε για τη σωστή διανομή και τα σωστά κριτήρια που επιτέλους θα πρέπει να τεθούν ευθύς εξ αρχής και άμα τη λήξη της συμβάσεως ή μισθώσεως οποιασδήποτε βοήθειας τη χάνουν τώρα πρόσφυγες και μη πρόσφυγες να τεθεί ξανά κάτω για μια ισοτιμία και μια ισονομία έναντι όλων των εκτοπισμένων προσφύγων. Κύριε Αντωνίου, έχω την εντύπωση ότι όσο περνάνε τα χρόνια και έρχονται νέες γενιές, σας το είπα και στην αρχή, δεν υπάρχουν μνήμες πλέον της νέας γενιάς με τα κατεχόμενα μέρη μας. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες ενέργειες από την πολιτεία για να παραμείνει άσβεστη η μνήμη, διότι αν τα ξεχάσουμε, δεν υπάρχει λόγος να παλεύουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σελινόπουλε, γιατί ο κύριος στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης των κατεχομένων, ναι, είναι να διατηρεί αναμένη τη δάδα του πόθου για επιστροφή στον τόπο που μας γέννησε, σε εμάς, αλλά και στα παιδιά μας, που τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας δεν έχουν γεννηθεί στους τόπους μας και δεν ποθούν και δεν γνωρίζουν όσο θα έπρεπε, όπως εμείς οι γηγενείς εκτοπισμένοι πρόσφυγες. Και ναι, μέσα από τη δράση και την αγάπη, τον ενθουσιασμό θα έλεγα και τον πόθο για τα κατεχόμενα μεριμνούμε ναι για τη διοργάνωση πανκοινωτικών συναισθιάσεων, εκθέσεων, φωτογραφιών για τα κατεχόμενά μας, διδημοποιήσεις, αδελφοποιήσεις με άλλες πόλεις και στο εξωτερικό και ιδίως στην Ελλάδα μας για να μας κρατά σε συνεχή εγρήγορση η τέλεση μνημοσύνων αλλά και η ανέγερση μνημείων και οτιδήποτε μπορεί να μνημονεύσει αλλά και να ενθυμηθεί τον τόπο, εκδόσεις βιβλίων, ημερολογίων, όλα αυτά και στις ευθύνες αλλά και στα καθήκοντα που μας αναλογούν εμάς. Αλλά για άλλη μια φορά, αφού μου δώσατε αυτό το ένασμα, αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να απευθυνθώ ναι στη νέα πολιτεία, στη νέα κυβέρνηση, ότι εδώ υπάρχουν πραγματικοί πρεσβευτές του προσφυγικού κόσμου, που εναγωνιούν και για τους εγκλωβισμένους και τους αγνοούμενους μας και ζητάμε ναι την αξιοποίησή μας σε όλα τα διεθνή φόρουμ, κογκρέσα, εκθέσεις ως προς την διαφώτιση του προβλήματος, του προσφυγικού προβλήματος και στη διάσταση, στις ευθύνες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς ως εκτοπισμένοι πρόσφυγες. Γιατί ναι, η λύθη και το βόλεμα αλλά και τα χρόνια δυστυχώς, κύριε Σελινόπουλε, κάπου τίνει να ξεχαστεί το πρόβλημά μας που εμείς το ζούμε καθημερινά, τόσο στο εξωτερικό, αλλά πολύ λυπάμαι να πω ακόμη και στο εσωτερικό. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είτε το θέλουμε είτε όχι, το 1974 έχει γίνει, διατελέστηκε η μεγαλύτερη τραγωδία στην Κύπρο μας, όπου κατέχεται το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας για 49 σχεδόν χρόνια, θα πρέπει επιτέλους να εγκύψουμε και να τονίσουμε την διαφώτιση και ναι, είμαστε στη διάθεση οποιονδήποτε υπηρεσιών για αξιοποίηση ως προς την διαφώτιση αλλά και ως προς την σύσταση κοινοτικών συμβουλίων νεολαίων να εκδώσεις βιβλίων, εκδώσεις φωτογραφιών, προσκυνηματικές περιδιαβάσεις, θα έλεγα, προσκυνήσεις στον τόπο μας, στην νεολαία μας, ούτως ώστε ναι, να μεταλαμπαδευτεί αυτός ο πόθος, αυτή η έννοια και στα παιδιά μας. Γιατί αν είναι να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα με το να φύγουν οι γηγενείς εκτοπισμένοι πρόσφυγες, τότε πραγματικά πολύ λυπάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντωνίου. Να είστε καλά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.